Οξασμένα το, το όνομα του Κυρίου, αγαπητά μου αδέλφια, σας χαιρετώ. Με πολύ χαρά πάλι βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ε, ήρθαμε και απόψε, αδέλφια, επειδή όπως κάθε βράδυ, σε κάθε εκκλησία σπείρεται ο Λόγος του Θεού από τον Κύριό μας. Ο καλός πορέας είναι αυτός που σπείρει το Λόγο και ήρθε και απόψε να σπείρει τον σπόρο, τον καλό σπόρο και περιμένει να βρει καρδιές που θα είναι σαν τη γη την καλή και την αγαθή για να καρποφορήσουν και να αυξηθούν. Γι' αυτά θα μιλήσουμε απόψε αδέλφια στον χρόνο που έχω για την αύξηση και την καρποφορία καθότι διάβαζα σήμερα το πρωί κάποια πράγματα και πήρα κάποια μηνύματα τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Θα διαβάσουμε από το Καταμάρκο Ευαγγέλιο, από το 4 κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, 882 σελίδα, Καταμάρκων, κεφάλαιο 4, εδάφιο 1 και μετά θα πάμε στο 33. Κατά Μάρκον 4, 1. «Και πάλιν ήρχισε να διδάσκει πλησίον της θαλάσσης και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής, ώστε η εις το πλοίον εκάθητο εις την θάλασσαν και πας ο όχλος ήτο επί της γης πλησίον της θαλάσσης». Και πάμε τώρα και στο 33 και δια τούτων πολλών παραβολών ελάλει προς αυτούς των λόγων καθώς η δύνατον να Χωρί Χωρίς δε παραβολής δε ελάλει, δε, δεν ελάλει προς αυτούς. Κατηδίαν όμως εξήγει πάντα εις τους μαθητάς αυτού. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη την ημέρα, ότε έγινε εσπέρα, ας διέλθουμε εις τον πέραν και αφήσαντε τον όχλον παραλαμβάνωση αυτών ως ήτο εν το πλοίο. Άλλα δε πλιάρια ήσαν τα αυτού, και γίνεται μέγα ανεμοστρόβιλο, και τα κύματα εισέβαλον ει το πλοίο, ώστε αυτό ήδη εγεμίζωτο. Και αυτό ήτο επί τη πρίνη κοιμόμενο επί το προσκεφάλαιον Και εξυπνήσουσιν αυτόν και λέγωση προ αυτόν, διδάσκαλε, δε σε μέλει ότι χανόμεθα, και σηκωθεί επιτίμησε τον άνεμον, και είπε προ τη θάλασσα, σιώπα ησύχασον, και έπαυσε ο άνεμο, και έγινε γαλήνη μεγάλη και είπε προς αυτούς, «Διατί είστε ούτε οδηλοί, πώς δεν έχετε πίστην, και φοβήθη φόβον μέγα, και έλεγον προς αλλήλους, τίλεις λοιπόν είναι ούτος ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσαν εις αυτόν». Αδέρφια, εδώ βλέπουμε τον κύριό μας να έχει μπει μέσα σε ένα πλοίο, πιθανόν είναι του Πέτρου, δεν ξέρω αν είναι η ίδια ε, ιστορία που λέει και στον Λουκά, ε, ανέβηκε πάνω στο πλοίο λοιπόν ο Κύριος αφού το ζήτησε από τον Πέτρο και άρχισε να διδάσκει τον όχλο λέει εδώ δια παραβολών. Ε, βέβαια μέσα στον όχλο ήταν και οι μαθητές του. Και αυτό το λέμε γιατί έχει μια διαφορά. Και δεν το διαβάσαμε βέβαια αλλά σε αυτό το διάστημα ανάμεσα στο 1 και στο 33 που διάβασα ο Κύριος λέει διάφορες παραβολές στους όχλους και στους μαθητές τους. Αρχίζει με την παραβολή του πορέα, συνεχίζει μετά με την παραβολή πάλι με το σπόρο ο οποίος βλαστάνει και αυξάνει καθώς αυτός δεν εξεύρει και λέει διότι αυ αυτή η γη καρποφορεί πρώτων χόρτων έπειτα αστάχιων έπειτα σύτων. Και μετά συνεχίζει με άλλη μια παραβολή που ομοιώνει τη Βασιλεία του Θεού με κόκο συνάπεως ώστις όταν σπαρεί επί της γης είναι μικρότερος πάντων των σπερμάτων επί της γης, αφού δεν σπαρεί ανεβαίνει και γίνεται μεγαλύτερος πάντων των λαχάνων κλπ. Ε, αυτές οι παραβολές είπε λοιπόν ενδιάμεσα ε, και ο Κύριος αδέλφια ανεβαίνει πάνω στο πλοίο, μπορούμε να πούμε ότι το πλοίο είναι η εκκλησία, παραβολικά. Η θάλασσα πάλι παραβολικά μπορούμε να πούμε ότι είναι ο κόσμος και η Εκκλησία, το πλοίο λοιπόν που διαβάσαμε εδώ επιπλέει πάνω στη θάλασσα. Είτε αυτή είναι ήρεμη, είτε είναι ταραγμένη, το πλοίο επιπλέει. Γιατί επιπλέει, γιατί μέσα είναι ο Χριστό. Και όπω θα δούμε αργότερα, αργότερα θα μπουν και οι μαθητέ μέσα σε αυτό το πλοίο. Στο ίδιο πλοίο που διαβάσαμε στο ένα εδάφιο, όπου ανέβηκε ο, ο Κύριος κύριο για να διδάξει το, το, λαό, τον όχλο. Στο ίδιο πλοίο, καλεί αργότερα στο 33 εδάφιο του μαθητέ να μπουν μέσα και να περάσουν απέναντι. Και αδέλφια, δεν μπορούμε να περάσουμε αλλιώ απέναντι. Και εμεί θέλουμε να περάσουμε στην απέναντι όχθη, που είναι η αιώνια ζωή. Και πρέπει να μείνουμε μέσα στο πλοίο με τον κύριο και με ήρεμα νερά και με ταραχέ. Δεν έχει σημασία. Το βέβαιο είναι ότι θα φτάσουμε, αν μείνουμε μέσα στο πλοίο. Και αδέλφια, διάβασα εδώ πέρα κάποια πράγματα που μου κάνουν εντύπωση. όσον ε, όσο αφορά την αύξηση, γιατί λέει και στην παραβολή του Σπορέα, αλλά και στην άλλη παραβολή με το, το σπόρο που βλαστάνει, αλλά και στον κόκο τη συνάπεω, το αποτέλεσμα είναι η αύξηση και η καρποφορία. Και αυτό είναι και το ζητούμενο, αδέλφια, και για μα. Είναι πολύ σημαντικό να αυξηθεί ο χριστιανό. Και εμεί για αυτό το λόγο ερχόμαστε εδώ. Ένα σημαντικό λόγο που ερχόμαστε εδώ και ακούμε το λόγο είναι για να αυξηθούμε. Και έχουμε ανάγκη να αυξηθούμε σε πολλά πράγματα. Έχουμε ανάγκη να αυξηθούμε στον καρπό του Αγίου Πνεύματος, στην επίγνωση του Λόγου του Θεού, στην αγάπη, στην υπομονή, σε πάρα πολλά έχουμε ανάγκη αυτή την αύξηση. Και η αύξηση θα γίνει με αυτόν τον τρόπο, ακούγοντα το λόγο του Θεού. Ακούγοντα τα μαθήματα που γίνονται από τους διδασκάλου αδελφού. Ευχαριστούμε τον κύριο για όλα. Και όπως βλέπουμε εδώ, στην παραβολή του Σπορέα για παράδειγμα, αυτή η αύξηση γίνεται αργά, πολύ σιγά. Γιατί λέει στο 20 εδάφιο και στην γην την, την καλύν, σπαρέντε είναι ούτε ή την εσακούγωση το λόγο και παραδέχονται και καρποφορούσει εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Σε άλλο Ευαγγελιστή λέει καρποφορούς εν υπομονή. Έτσι λοιπόν γίνεται η, η, καρποφορία και η αύξηση γίνεται με υπομονή και χρειάζεται πολύ χρόνος γι' αυτό. Ενώ αν διαβάσουμε παραπάνω στην πρώτη κατηγορία, εκεί που έπεσε στο, στην οδόν, λέει ευθύ έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο τον εσπαρμένο εν τες καρδίες αυτών. Και στο 17 εδάφιο, εκεί που επί τα πετρώδη, Ευθύ λέει σκανδαλίζονται όταν γίνει, ότι όταν γίνει διωγμός. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι το κακό γίνεται γρήγορα, αλλά η αύξηση χρειάζεται χρόνο και υπομονή. Και αδέλφια, διαβάζοντας όλα αυτά, για να μην παίρνω πολύ χρόνο, ε, και, την, παρα, και, και το, την ιστορία που διαβάσαμε εκεί με το πλοίο που δοκιμάστηκαν οι μαθητές, πιστεύω, έτσι το κατάλαβα, δηλαδή ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που η αύξηση γίνεται πιο γρήγορα. Και αυτό ο τρόπο που η αύξηση γίνεται πιο γρήγορα είναι οι δοκιμασίε που επιτρέπει ο κύριο μέσα στη ζωή μα. Γιατί μετά από αυτή τη δοκιμασία, βέβαια πρώτα προηγείται η διδασκαλία όπω βλέπουμε, πρώτα διδάσκει ο κύριο του μαθητέ και τον όχλο βέβαια, μετά μπαίνουν οι μαθητέ πάλι στο ίδιο πλοίο την ίδια ημέρα λέει. Αν παρατηρήσει το 35, λέει και λέγει προ αυτού εν εκείνη την ημέρα. Την ίδια ημέρα λοιπόν, αφού διδαχτήκανε τη θεωρία, κληθήκανε να το κάνουν και στην πράξη. Και βλέπω, ξέρουμε εδώ τι έγινε, δεν θα το αναλύσω γιατί δεν υπάρχει χρόνος, αλλά το αποτέλεσμα φαίνεται ότι είδαν τον Κύριο θαυμαστό, καθώς με ένα λόγο του ο Κύριος ε, διάταξε τη θάλασσα και τον άνεμο και υπάκουσαν και έγινε γαλήνη. Και θα κλείσω με άλλο ένα εδάφιο που είναι σχετικό, το διάβαζα που με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι από, το, από τον Ιώβ, από το 37 κεφάλαιο, το 21 εδάφιο. Σελίδα 509, Ιώβ 37, 21. Τώρα δε οι άνθρωποι δεν δίνανται να ατενίσωσει στο λαμπρό φως, το εντοστερεώματι, αφού ο άνεμος περάσει και καθαρίσει αυτός, αυτό και χρυσαυγής καιρός έλθει από του βορρά, φοβερά δόξα υπάρχει εν το Θεό. Βλέπουμε λοιπόν ότι το λαμπρό φως έρχεται μόνο αφότου ο άνεμος περάσει και καθαρίσει αυτό. Πολλέ φορέ σηκωνόμαστε το πρωί και βλέπουμε μία ομίχλη ε, και δεν φαίνεται τίποτα στον ορίζοντα, όλα ομιχλώδη ο και θολά. Και μόλι φυσήξει ο, ο άνεμο, φεύγουν, φεύγει αυτή η ομίχλη και καθαρίζει. καθαρίζει το τοπίο και φαίνεται ο ήλιο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι είναι και οι δοκιμασίε έτσι, γιατί όπω θα πει και ο Ιώβ, θα παραδεχτεί αργότερα, στο τελευταίο κεφάλαιο πρέπει να είναι, φαίνεται πως πώς, πόσο καλό το έκανε αυτή η δοκιμασία, αν και ήταν τόσο, τόσο επώδυνη. Στο 42 κεφάλαιο λοιπόν και 5 εδάφιο λέει το αποτέλεσμα «Οίκουον με την ακοήν του οτι, το οτιον, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει». Βλέπουμε λοιπόν πριν το τοπίο ήταν ο Μιχλώδες, άκουγε για το Θεό, δεν έβλεπε πάρα πολλά, αλλά μετά από αυτή τη δοκιμασία είδε καθαρά τον Κύριο. Και έτσι συμβαίνει και με εμά αδέλφια, όταν δοκιμαζόμαστε, είναι πολύ δύσκολο οπωσδήποτε, κανένας δεν θέλει τη δοκιμασία, αλλά αν δεν αθυμούμε σε αυτή την παιδεία του Θεού και δεχόμαστε αυτή την παιδεία, αυτή τη δοκιμασία, το βέβαιο είναι ότι θα βγούμε μετά καθαρό χρυσάφι και θα βλέπουμε τον Κύριο και ένδοξο και θα βλέπουμε και πολύ καθαρά. Και επειδή το θυμήθηκα, υπάρχει και μια, μια αναβάθμιση, το σκεφτόμουν πριν από λίγο, αυτή είναι η πρώτη φορά που οι μαθητέ μπήκαν στο πλοίο και ο κύριο ήταν μέσα στο πλοίο. Ήταν η πρώτη δοκιμασία που ήταν δύσκολη, αλλά όχι τόσο δύσκολη όσο η επόμενη. Ε, κοιμόταν μέσα στο πλοίο ο κύριο την πρώτη φορά. Και αφού το περάσαν αυτό και μάθανε κάτι, την επόμενη φορά που του δοκίμασε ο κύριο, δεν ήταν μέσα στο πλοίο, αλλά στο όρο. Αλλά και τι δύο φορέ είδαμε μία αναβάθμιση. Τη δεύτερη φορά έρχεται μεγαλύτερη δυσκολία. Και φυσικά ξέρουμε και άλλη μία περίπτωση που είναι πολύ πιο, πιο θαυμαστή, ε, βέβαια εκεί μιλάει για τον Παύλο που ταξίδευε για τη Ρώμη και ξέρουμε τι έγινε εκεί, 14 μέρες ταλαιπωρία, ούτε εκεί ήταν ο Κύριος και μάλιστα επί 14 μέρες δοκιμαζόταν. Και ο Παύλος δόκιμος, είχε αυξηθεί πάρα πολύ και είδαμε πόσο θαυμαστά πέρασε αυτή τη δοκιμασία και δοξάστηκε το όνομα του Θεού και έγινε και μεγάλη σωτηρία στη Μάλτα και στην Ιταλία. Ο Θεός να ευλογήσει αδέλφια και να μας αυξήσει σε όλα αυτά που είπαμε με τη χάρη του. Αμήν. στον κύριο αδέλφια <coughs> και εγώ με τη σειρά μου θέλω να διαβάσω κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού με τη Χάρη του Θεού. Είναι από τη σελίδα 951. Γνωστό το κεφάλαιο. Αλλά πιστεύω κάθε φορά που μελετάμε είτε ακούμε το Λόγο του Θεού κάτι έχει να μας πει, κάτι έχει να μας δώσει γιατί η δύναμη του λαού του Θεού είναι ο Λόγος του Θεού αυτός που θα μας ετοιμάσει να συναντήσουμε και να δούμε το Άγιο Πρόσωπό Του. Σελίδα 951, Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 14 κεφάλαιο. Από την αρχή θα διαβάσω λίγα εδάφια. Ας μην ταράτε η καρδιά σας, πιστεύετε στον Θεό και σε εμέ πιστεύετε. Εν την οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Η Οι Δεμή ήθελον σας ειπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε εσείς όπου είμαι εγώ. Ο ίδιος ο Θεός που έγινε άνθρωπος, μας λέει μέσα στο λόγο του, ότι πάει να μας ετοιμάσει τόπο. Και όταν ετοιμαστεί, όταν ετοιμάσει το συγκεκριμένο τόπο για τον οποίο έφυγε από εδώ και πήγε να ετοιμάσει για το λαό του, για να δεχτεί την κληρονομιά του τον λαό του, πάλι θα έρθει για να μας παραλάβει. Εσείς τι λέτε, αφού ο Θεός πάει να ετοιμάσει τόπο για εμάς, εμείς τι πρέπει να κάνουμε εφόσου έρθει, κάνει την ετοιμασία ο Κύριος και έρθει να παραλάβει το λαό του. Εμείς δεν χρειαζόμαστε να κάνουμε τίποτα. Βαπτιστήκαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού η σάφιση αμαρτιών, μας χάρισε και το Πνεύμα Του το Άγιο, μας έδωσε και μια διακονία, δόξα το Θεό, περιμένουμε να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αδέλφια. Από τη στιγμή που ο Θεός πάει να ετοιμάσει τον τόπο πόσο μάλλον εγώ πρέπει να ετοιμαστώ να συναντήσω Κύριο, Κύριό μου τον Θεό μου, ο οποίος είναι Άγιος, ο οποίος δεν μπορεί κάθε ένας άνθρωπος να τον δει με αυτά τα μάτια τα σαρκικά. Πρέπει να είναι έτοιμος, πόσο μάλλον εμείς που δεχτήκαμε αυτή τη χάρη που ήρθε και μας χάρισε αυτά που έχει κάθε ένας από εμάς, πρώτα απ' όλα τη σωτηρία. Δεν πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Δεν πρέπει να την ετοιμάσουμε από εδώ, από αυτό τον κόσμο. Να ετοιμάσουμε τα σώματά μας με τη χάρη αυτού να μεταμορφωθούνε. Γιατί όλοι βλέπουμε τα σημεία των καιρών και όλοι μας, είτε από έξω μας, είτε από μέσα μας, έρχεται ο Κύριος. Εμείς περιμένουμε αρπαγή. Εμείς αρπαχτούμε. Εμείς βρήκαμε χάρη και μπορεί να μην πεθάνουμε. Μπορεί να μην προλάβουμε εμείς να δούμε θάνατο και να αρπαχτούμε. Αμήν. Δεν πρέπει όμως πριν να γίνουν όλα αυτά, για να γίνουν όλα αυτά, να ετοιμαστούμε. Και πώς θα ετοιμαστούμε. Τι πρέπει να κάνω. Τι δεν έχω. Τι έχω. Τι πρέπει να αυξήσω για να γίνει αυτό το τέλειο έργο στη ζωή μου έτσι ότως ώστε θα αξιωθώ να το δω πρόσωπο και προ... με πρόσωπο και να κατοικήσω μαζί του στην αιωνιότητα γιατί αυτό είναι ο σκοπός του αγώνα αυτού που δεχτήκαμε με τη θέλησή μας να κάνουμε δεν είναι κάποιος άλλος είναι το αποτέλεσμα της πίστης μας είναι να δούμε το πρόσωπό του οι Γερμανοί λένε το φολκόμεν της πίστεώς μας είναι να κατοικήσουμε μέσα στους αιώνα μαζί με τον Θεό. Είναι να απολαύσουμε την αιωνιότητα. Δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν είναι να γίνω ένας πολύ μεγάλος χαρισματούχος εδώ στη γη. Να γίνω ένας πολύ ευλογημένος εδώ στη γη. Να γίνω ένας σούπερ άγιος εδώ στη γη και τελείωσα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να με βρει έτοιμο, έτσι ώστε να, να πάρω μέρος και εγώ στην αρπαγή της Εκκλησίας. Να δω και εγώ το πρόσωπο του Κυρίου μου και Θεού μου. Να κατοικήσω και εγώ μέσα στην αιωνιότητα μαζί με όλους τους Αγίους και τη δόξα του Θεού. Αυτό είναι το τέλειο που περιμένει εμάς. Εδώ μπορεί να έχουμε λάβει ήδη κάποιες, κάποιες τελειότητες με κάποια χαρίσματα, με πλήρωση πνεύματος Αγίου, να φεύγουμε σε έκσταση, να μας μιλάει ο Κύριος, να, να ευωδώνεται και να αγαλέαται η καρδιά μας. Πόσο μάλλον όμως όταν θα το δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, ε, όταν θα είμαστε μέσα στους αιώνες μαζί Του και θα Τον απολαμβάνουμε όχι για μία ώρα προσευχής ή δύο ώρες προσευχής ή ότι επισκέφθηκε το λαό του μέσα στους αιώνες ατελείωτα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Πώς όμως θα γίνει αυτό. Πώς θα ετοιμαστώ. Πώς θα κατοχυρωθώ από τη μεριά μου. Γιατί εδώ ο Κύριος είπε υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τότε θα έρθω αυτό τον καιρό όλων που περιμένουμε εμείς σαν λαός του Θεού, τον Κύριό μας και Θεό μας δεν πρέπει να γρυπνούμε, δεν πρέπει να κοπιάζουμε, δεν πρέπει να ελέγχουμε. Πού είμαι, είναι η κλίση μου βεβαία. Ήσμα τι κάνω ό,τι κάνω και θα καταλήξω κι εγώ να μείνω στον Αντίχριστο και να πάω στην κόλαση. Γίνεται, εσείς τι λέτε δεν γίνεται. Ή δεν μας λέει και τέτοιες καταστάσεις και περιπτώσεις ο Λόγος του Θεού. Δεν γράφει τέτοιες καταστάσεις που μη γέννητο το εισιμάς. Μακάρι σε κανένα από μας να μην γίνουν τέτοια. Να μην γίνουμε κι εμείς πέντε μωρές παρθένες. Αλλά να είμαστε από τις φρόνιμες. Καμία εκκλησία. Ή πιστεύω κανένας πιστός δεν λέει ότι εγώ είμαι μωρή παρθένα, τραλαλά, δόξα το Θεό Καλά πάμε. Κανένα. Κάθε ένα. Και καμία εκκλησία. Καμία εκκλησία σε όλο το πρόσωπο τη γη δεν λέει ότι. Όλε, ξέρετε τι λένε. Φιλαδελφία. Εμεί είμαστε στην Εκκλησία τη Φιλαδελφία. Αμήν. Αμήν. Αλλά δεν πρέπει όμω να γρυπνώ για να κάνω βεβαία την κλίση μου. Να είμαι σίγουρο. Προχθέ ε, ε, κλείσα μυστήρια να φύγουμε πρώτα ο Θεό. Στην Ελλάδα να πάμε τον Απρίλιο. «Κλείστε τα, κλείστε τα, κλείστε τα, κλείστε τα». Κλάπ, τα κλείσαμε και πήραμε τα χαρτιά. Κάναμε βεβαία. Έχουμε. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα επιτρέψει ο κύριος μέχρι τότε. Αλλά τα χαρτιά τα έχω στο χέρι. Και έχω μια σιγουριά μέσα μου. Γιατί. Για ένα εισιτήριο. Για δύο εβδομάδες να πάω. Όχι για παραθέριση, για δουλειές στην Ελλάδα. Και αισθάνομαι καλά... Πόσο μάλλον όμως πρέπει να αισθάνομαι καλά ότι είναι βεβαία η κλίση μου, ότι δεν θα χάσω την αρπαγή της Εκκλησίας, δεν θα τη χάσω. Και ξέρετε κάτι, όποιος τη χάσει δεν εξαρτάται αυτό ούτε από το Θεό, ούτε από τους αδερφούς, ούτε από τους προεστώτε, ούτε από τους εργάτες. Καθαρά και μόνο από μένα και από σένα και από καθέναν έκαστον. Γιατί, γιατί η σωτηρία είναι η προσωπική. Δεν σε φταίει ούτε η γυναίκα σου, ούτε τα παιδιά σου, ούτε η δούλη του Θεού, ούτε ο λαός του Θεού. Εάν εσύ κάνεις ό,τι νομίζεις και ό,τι θέλεις. Και τι πρέπει να κάνω και πώς πρέπει να κάνω. Να καθρεφτίζομαι. Να καθρεφτίζομαι. Έχουμε καθρέφτη. Όπως έχουμε καθρέφτη στο σπίτι μας, να καλοπιστούμε για να δούμε πώς είμαστε εμφανισιακά Για να βγούμε έξω στην κοινωνία και καλά κάνουμε, πόσο μάλλον πρέπει να καθρεφτιζόμαστε στα πνευματικά που είναι ο λόγος του Θεού καθρεφτής, να βλέπω και να ελέγχω τι λέει ο λόγος του Θεού. Πώς θα γίνει βεβαία η κλίση μου. Και δεν πρέπει να κοιτάω αριστερά και δεξιά και να βλέπω κάποια λάθη, κάποια πτέσματα, ακόμα και κάποιες αμαρτίες και να κοιτάω να τις βρώξω πού. Στη γυναίκα μου, στο παιδί μου, στον ποιμένα μου, στον πρεσβύτερο, στην εκκλησία, στη δουλειά, στην κατάσταση, στο στάου. Όχι. Πρέπει να βλέπω την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι μία. Δεν είναι πολλές. Να ποια είναι η πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Πρέπει να ακούμε, πρέπει να βλέπουμε, πρέπει να ελέγχουμε. Γιατί, για να καταλάβουμε τελικά που είμαστε. Είμαστε τελικώς ή δεν είμαστε. Ο, εγώ με του Κυρίου. Εγώ το λέω. Εγώ το λέω ότι είμαι του Κυρίου. Ο Κύριος τι λέει. Και οι μορές Κύριε, κύριε, άνοιξε εις εμάς. Φεύγεται από εμού η πράξη της σταμάτη. Δεν σας γνωρίζω. Εμάς δεν γνωρίζεις, εμείς δεν κηρύξαμε, δεν μοιράσαμε ευαγγέλια, φυλάδια, μιλήσαμε, σε ομολογήσαμε, κάναμε την ομολογία μας. Φεύγεται από εμού η εργαζόμενη την ανομία. Ποια η ανομία. Ο νόμος του Θεού δεν μείνανε στο θέλημα του Θεού, στο σχέδιο του Θεού. Δεν καθρεφτιστήκανε στο πνεύμα να δούνε πού βρίσκεται το πνεύμα τους. Βρίσκεται μέσα στο λόγο του Θεού ή βρίσκεται αγρόν αγόρασα. Έτσι απλά είναι αδέλφια. Ο Κύριος να μας φωτίσει να συνειδητοποιήσουμε κάθε ένας για τον εαυτό του και πρώτα απ' όλα εγώ που το λέω Πού βρίσκομαι τελικά. Βρίσκομαι εκεί που λέει ο Λόγος του Θεού. Είμαι σε καλό δρόμο. Δεν βρίσκομαι εκεί που λέει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να γρυπνήσω. Πρέπει, ο κόσμος λέει, να ψαχτώ, να δω σε τι είμαι λυπής. Μέσα από το Λόγο του Θεού. Όχι μέσα από τη γνώμη μου, από τις ιδέες μου και από τα κέφια μου. Μέσα στο Λόγο του Θεού Είμαι μέσα στο Λόγο του Θεού. Ζω το Λόγο του Θεού. Άρα είμαι σε καλό δρόμο. Ο Κύριος να λάβει και το υπόλοιπο. Αμήν. Δοξισμένο και ευλογημένο το όνομα του Κύριου μας. Θέλω να διαβάσω μέσα από το Λόγο του Θεού ε, μισό εδάφιο. Μισό εδάφιο, αλλά έχει πολύ μεγάλο νόημα. Σελίδα 174, δευτερονόμιο, είναι και το κεφάλαιο. Β, δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο νόμιο, δεύτερο κεφάλαιο, το εδάφιο 7 μετά την άνω τελεία. Σελίδα 174, δεύτερο νόμιο 2, κεφάλαιο 7 μετά την άνω τελεία. Γνωρίζει την οδυπορία σου και τις μεγάλης ταύτης ερήμου. Τα τεσσαράκοντα ταύτα έτη Κύριος ο Θεός σου Ήτο μετασού. Δεν εστερίθεις ουδενός. Αυτό το λέει ο Μωυσής, ο δούλος του Θεού, ο οποίος, τον οποίο χρησιμοποίησε ο Θεός να βγάλει το λαό του μέσα από την Αίγυπτο, περπάτησε μέσα στην Αίγυπτο, ε, συγγνώμη μέσα στην έρημο, μέσα στην έρημο με το λαό του Θεού 40 ολόκληρα χρόνια και λέει γνωρίζει την οδηπορία σου γνωρίζει δηλαδή το δρόμο που έκανες αυτό τον δρόμο που περπάτησες μέσα στην έρημο για τις μεγάλες ταύτης ερήμου για τις μεγάλες αυτής ερήμου για τις μεγάλες όχι μικρής, μεγάλης. Γνωρίζει ο Κύριος το περπάτημά μας, το γνωρίζει. Μέσα σε αυτή την έρημο, ναι, τη μεγάλη αυτή την έρημο. Τα, τεσσαρα, τα 40 αυτά έτη. 40 ολόκληρα έτη, ναι, γνωρίζει ο Κύριος. Από την ημέρα που μας αναγέννησε, σε ελπίδα ζωντανή, μας έφερε στην εκκλησία του την αγίαν. Άλλοι είναι μήνες στον Κύριο, άλλοι είναι ένα χρόνο, άλλοι πέντε, άλλοι δέκα, είκοσι, τριάντα. Μέσα σε αυτή την μεγάλη την έρημο. Αλλά λέει, έτσι, Κύριος, ο Θεός σου ήταν μαζί σου. Τους λέω μου Αυτά τα 40 τα χρόνια, ο Κύριος, ο Θεός σας, ήταν μαζί σας. Σε αυτή τη μεγάλη έρημο, σε, αυτή, σε αυτόν τον αγώνα που κάνατε, σε αυτόν τον αγώνα που είμαστε και κάνουμε, ο Κύριος είναι μαζί μας, δεν εστερήθησε ουδενός. Σας έλειψε κάτι στην έρημο αυτά τα 40 χρόνια, μέσα σε αυτόν τον αγώνα που κάνατε, τίποτα. Μας λείπει εμάς σήμερα κάτι, δεν μας λείπει τίποτα. Μας στέρισε ο Κύριος κάτι, δεν μας στέρισε τίποτα. Όλο αυτόν τον καιρό που περπατάμε τον Κύριο, σε αυτή τη μεγάλη την μου, μεγάλη διαδρομή, δύσκολη έρημο, αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας και δεν μας λείπει κάτι. Μας λείπει κάτι. Δεν μας στέρισε τίποτα. Ως προζωήν. Έτσι. Ως προζωήν. Δεν θα στεναχωριόμαστε γιατί δεν έχουμε δύο αυτοκίνητα. Να ευχαριστούμε τον Κύριο που έχουμε ένα αυτοκίνητο. Δεν θα στενοχωριόμαστε γιατί έχουμε μικρό σπίτι. Να δοξάσουμε τον Κύριο που έχουμε σπίτι. Δεν θα στενοχωριόμαστε γιατί δεν παίρνουμε πολλά χρήματα το μήνα. Να δοξάσουμε τον Κύριο που έχουμε εργασία. Να δοξάσουμε τον Κύριο που έχουμε υγεία. Να δοξάσουμε και να ευχαριστούμε τον Κύριο που ήρθε στη ζωή μας. Που είμαστε σήμερα εδώ. Διότι είναι η χάρη Του που είμαστε σήμερα εδώ. Και θα πάμε τώρα και λίγο στην Καινή Διαθήκη. Γνωστά εδάφια, σελίδα 919, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13, γιώτα γάμα κεφάλαιο, από το εδάφιο 23 μέχρι 30. Είναι εδάφια τα οποία ίσως όταν τα ακούμε μας τρομάζουν, μας φοβίζουν, αλλά μπορώ να πω μας ξυπνάνε αν έχουμε πέσει σε λίθαργο. Είπε δε τις προς αυτόν κύρια ολίγη άρα είναι ισοζόμενοι. Ο δε είπε προς αυτούς αγωνίζεστε να εισέλθετε για τη στενής πύλης διότι πολλοί σας λέγω θέλω συζητήσει να εισέλθωσει και δεν θέλω συνδυνηθεί, αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει την θύραν και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε την θύραν λέγοντας «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς» και εκείνο αποκριθεί σας είπε «Δεν σας εξεύρω πόθεν είστε». Τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται «Εφάγομεν έμπροσέ σου και επίωμεν και εν της πλατείας ημών εδίδαξας και θέλει πει σας λέγω δεν σας εξεύρω που είστε φύγετε από μου πάντες οι εργάτε της αδικίας εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των ογδόντων όταν είδετε τον Αβραάμ και Ισά και Ιακώβ και πάντα στους προφήτας εν τη βασιλεία του Θεού εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω και θέλω συνερθεί από ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου και θέλει καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. Και η είναι έσχατη, ή την εσ είστε πρώτη, και είναι πρώτη, ή την εσ θέλωσιν είστε έσχατη. Εδώ κάποιος ρωτάει τον Κύριο, Κύριε, λίγοι είναι αυτοί που θα σωθούν. Λίγοι είναι. Ίσως να έβλεπε λίγους αυτός. Και να ήθελε να μάθει, είναι λίγοι, είναι πολλοί, είναι χιλιάδες, είναι εκατομμύρια, πόσοι είναι. Και ο Κύριος δεν του, δεν του λέει, είναι λίγοι, είναι πολλοί, είναι τόσοι, δεν του απαντάει για αριθμό. Αλλά λέει, αγωνίζεστε να εσέλθετε για τη στενή πύλης Και σήμερα σκεφτόμουν, να πόσο στενή είναι αυτή η πύλη. Λέει στενή, αλλά πόσο στενή. Δύο μέτρα. Ένα μέτρο. Τριάντα πόντους. Πόσο στενή είναι αυτή η πύλη. Μέχρι τώρα ακούγαμε ότι για να ταξιδέψει κάποιος χρειάζεται διαβατήριο, χρειάζεται το εισιτήριο, αλλά μάθαμε τώρα τελευταία με το αυτό το τελευταίο ότι χρειάζεται και τρίτο πράγμα, το bonding, την επιβίβαση. Είχαμε Είχαμε την ταυτότητα, είχαμε κάνει check-in και πριν όμως περάσεις το τελευταίο έλεγχο, είναι δικιά σας αυτή η βαλιτσούλα, ναι, περάστε από και σας παρακαλώ, βάλτε την στο καλούπι αν μπαίνει και να τη σγίσουμε. Και δικιά μου δεν έμπαινε, την έβαλα και δε, δεν έμπαινε. Φαινόταν πιο, πιο φαρδιά από ότι... Ε, και την έσπρωχα μία και μπήκε, λέω, ούφ, μπήκε. Κάντε, λέει, πιο πέρα εκεί και περιμένετε. Εμείς όμως δεν, δεν ε, καταλάβαμε και δεν περιμένουμε και φύγαμε. Μπήκαμε μέσα στο αεροπλάνο, επιβαφεστήκαν όλοι, μπήκαν όλοι στο αεροπλάνο και σε μια φάση οι επιβάτες παρακαλούμε, Γιάννουπολος Ιωάννης, Ελευθερής Δήμας και άλλοι δύο ήταν, τέσσερις. Το αεροπλάνο είχε γεμίσει τίγκαντα. Εγώ λέω στον αδερφό, μήπως πρέπει, μήπως μας βγάλουν αδερφέ. Λέω, αδερφός, όχι, αφού μπήκαμε δεν θα μας βγάλουν, δεν βγαίνουμε. Υπάρχει μια θεωρία που λέει, ε, αυτοί που θα μπουν στον ουρανό, θα υπάρχει και ένας έλεγχος και όποιοι δεν, είναι, δεν έχουν το κατάλληλο ένδυμα, θα τους βγάλει πάλι ο Θεός και θα τους στείλει πίσω. Δηλαδή, θα τους βγάλει από τον ουρανό και θα τους στείλει πίσω, στη γη, ναι. Υπάρχει αυτή η θεωρία αλλά δεν είναι γραφική. Όποιο μπει στον ουρανό μπήκε, τελείωσε. Τα κατάφερε. Τα καταφέραμε. Μπήκαμε στο αεροπλάνο. Θα φύγουμε. <coughs> λέει παρακαλούνται αυτοί οι τέσσερις επιβάτες να, ε, να φωνάξουν λέει, μία ε, Και λέμε εμείς είμαστε. Α, λέει εντάξει λέει, που μπήκατε μέσα έπρεπε λέει έξω να, να κάνετε ε, την επιβίβαση. Δηλαδή περνάς με το κωδικό κλακ και αυτό σημαίνει ότι μπήκε στο αεροπλάνο. Επειδή εμείς δεν το κάναμε δεν όταν μπήκαμε. Ήμασταν μέσα αλλά δεν φαινόταν, Ε. Για αυτούς ήμασταν έξω από το αεροπλάνο. Είναι ο τελευταίος έλεγχος. Αγωνίζεστε λέει για να εσέλεθε δυστηνής πύλης. Πόσο τελικά, πόσο στενή είναι, λέω, κύριε. Είναι τόσο στενή που θα χωρέσω μόνο εγώ. Μα ο δεφό μου, άμα είναι λίγο πιο γεμάτος, η πύλη είναι η ίδια. Πόσο, γι' αυτόν πόσο φαρδί είναι, πόσο στενή είναι. Είναι ίσια, ίσια να μπει και αυτός. Δηλαδή, δηλαδή χωράει μόνο τον εαυτό μου μέσα. Που θα, μπω μόνο εγώ, τόσο στενή. Λέει, αγωνίζεστε να εισέλθετε για τη στενή σπήρη, διότι πολλοί σας λέγω θα είναι που θα ζητήσουν να μπουν και δεν θέλω συνδυνηθεί, δεν θα μπορέσουν. Γιατί δεν θα μπορέσουν. Γιατί θα κλείσει η πόρτα. Θα κλείσει. Ναι, και άμα κλείσει, Υπάρχει μια άλλη θεωρία που λέει άμα κλείσει αυτές οι μωρές παρθένες θα έχουν και δεύτερη ευκαιρία επί αντιχρίστου να σωθούν. Αυτό όμω δεν είναι σωστό. Γιατί εδώ θα έλεγε ο Κύριος δεν θα έλεγε φύγετε από μου πάντε σε εργάτες αδικίες θα έλεγε περιμένετε τη δεύτερη ευκαιρία. Τώρα μια μέρα που γυρνούσα από τη δουλειά, στο σταθμό του Λούδισπο, στη δεύτερη γραμμή που περνάει το μετρό, για να πάω στο Μπίτιχεν, περνάει και περνάνε και άλλα μέτρα όμως, που πάνε αλλού. Εκείνη την ώρα εγώ έγραφα κάποιον να ένα μήνυμα, βλέπω το μετρό, αλλά δεν είδα από πάνω την επιγραφή που πάει και νόμιζα πάει Μπίντιχεμ. Έχει πολύ κόσμο, μπαίνω μέσα, γεμάτο το μετρό, κλείνουν οι πόντες, χλακ. Και μέσα μου, έτσι πως κοιτούσα, λέω, λέω σαν να μου φαίνεται αυτό, αυτή η μετρό, ότι είναι αυτή που πάω. Και κοιτάζω εκεί στο, στην οθόνη και έγραφε άλλες τάσεις. Όχι, αυτή δεν είναι για τον BTHM, αυτή πάει αλλού. Ήμουν και ήμουνα και κουρασμένο και ήταν και αργά. Είχαμε και εκκλησία, και σκεφτόμουν: Θα, θα πάω τώρα, θα κατεβω εκεί, μετά να γυρίσω πάλι πίσω και μετά να πάρω το κανονικό. Που θα κάνω τόση ώρα. Έχει και κρύο, ταλαιπωρία. Κλείνουν οι πόρτε, λοιπόν. Και εγώ πατούσα το κουμπί να ανοίξει ξανά η πόρτα να ανοίξει. Δεν άνοιγε. Δεν άνοιγε. Πατούσα, πατούσα, τίποτα. Να το τι θα κάνω. Α, δεν είμαι παιδί του Θεού. Έκανε κλικ το μυαλό μου. Θα κάνω μια προσευχή. Και έτσι που στέκουν μπροστά στην πόρτα, τα χέρια κάτω από μέσα μου, Κύριε Σε παρακαλώ, Κάνε χάρη, Σε παρακαλώ να ανοίξει η πόρτα. Αυτή την προσευχή έκανα. Γιατί είμαι ταλαιπωρημένο και κουρασμένος, Κύριε Σε παρακαλώ. Άνοιξε η πόρτα, δεν άνοιξε. Άνοιξαν όλε οι πόρτε. Κλακ, κλακ, τσακ, ανοίγουν όλε οι πόρτε. Και λέω, ουχ, ακούστε η προσεφή μου. Και λέω, Γιάννη, γρήγορα έξω. Πριν ξανακλείσουν, γρήγορα. Και πήδεξα έξω, ε. Κοιτάω, δεν βλέπω κανέναν, μόνο εγώ βγήκα. Λέω, κύριε, άνοιξε τι πόρτε, μόνο να βγω εγώ. Εν τω μεταξύ, μέχρι να, να, να σκεφτώ να κάνω προσεφή, το τέλο δεν έφευγε. Ήταν εκεί. Και λέω γιατί δεν φεύγει το τρένο. Ένα λεπτό στεκόταν, είχε κλείσει η πόρτα. Λέω γιατί δεν φεύγει το τρένο. Και μετά σκέφτομαι, Α κάνω μια προσέχεια, αφού δεν έχει φύγει ακόμα. Και άνοιξε η πόρτα. Εδώ όμω λέει όμω δεν θα ξανανοίξει η πόρτα. Για μένα άνοιξε εδώ. Ε, πήγε ο τρένο, εντάξει, ωραία. Και να χάσει ένα τρένο θα βρει το άλλο. Εδώ δεν ανοίγει, κλείνει. Και λένε αυτοί που δεν εισήλθαν. Κύριε, κύριε, άνοιξουν οι σημάς. Και εκείνο αποκριθεί σα είπε, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται. Δεν θυμάσαι κύριε, φάγαμε μπροστά σου και ήπιαμε, δεν θυμάσαι. Και στις πλατείες μας Ημών, εδίδαξα, μα εδίδαξε. Ε, Είμαστε μαζί, κύριε. Δεν θυμάσαι. Και θέλει η σας σα λέγω, δεν σα εξεύρω, είστε. Δεύτερη φορά λέει. Μα δεν τον παρακαλούσαν αυτοί. Δεν του πλαχνίστηκε ο κύριο. Μα είναι, είναι, ο Θεός είναι αγάπη. Σπλαχνίζεται, αφού λέει μέσα για το καλό Σαμαρίτη. Δεν σας γνωρίζω, λέει. Φύγετε από μου. Πάντε, οι εργάτε της αδικίας. Φύγετε, λέει, από μένα. Ο σκληρός ο λόγος. Ακούγεται σκληρός. Λέω, και okay, δεν θέλω να είμαι από αυτούς που θα μου πεις φύγετε. Θέλω να είμαι από τους άλλους. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Αυτούς θέλω να είμαι. Όχι από αυτούς εδώ που διώχνεις, τους άλλους, τους άλλους να είμαστε. Για μένα ξανά άνοιξε πόρτα, η επίγειωση πόρτα, έτσι. Και όταν βγήκα, να σας πω κάτι, ε, ω, με έφυγε ένα βάρος, ήρθε και ένα αεράκι έτσι κρύο που ήτανε, αχ λέω, δόξα τω Θεώ, Κύριε Σε ευχαριστώ, και έφυγε το τρένο. Λέω, γλίτωσα όλη αυτή την τελεπορία μέσα στο κρύο, να κατεβώ στην άλλη στάση, να περιμένω το άλλο, να γυρίσω πίσω, μετά να περιμένω το κανονικό, να πάω. Ο Κύριος μας πλαχνίστηκε. Μα μπορεί ο Κύριος να σταματήσει το τρένο και να... Ναι, γίνεται. Και να σας πω κάτι, όταν άνοιξαν οι πόρτες, μου φάνηκε απίστευτο. Μου φάνηκε και σαν όνειρο. Λέω, άνοιξαν οι πόρτες. Μα δεν το ζήτησε. Ναι, το ζήτησα. Δεν το πίστευε. Να σα πω κάτι. Δεν ξέρω αν το πίστευα ή όχι. Αλλά είπα. Α κάνω την προσευχή. Μήπω με λυπηθεί ο κύριο. Εμένα τον ταλέπορο. Και λέει νο. Και με λυπήθηκε ο κύριο. Αυτού εδώ. Δεν του λυπάται ο κύριο. Ο κύριο είναι δίκαιος. Τώρα μας λυπάτε, τώρα μας πλαχνίζετε, τώρα μας ελεεί, όπως διαβάσαμε, δεν μας στερείτε τίποτα, τώρα, στον καιρό της Χάριτος, άμα κλείσει η πόρτα, έκλεισε μετά, έκλεισε. Τρέχανε μετά οι μωρέ Σπαρθήνες, τι, να αγοράσουν Ελλάδη, μετά τρέχανε, πριν κλείσει η πόρτα όμως, δεν τρέχανε τώρα να τρέξουμε για το έργο του Θεού. Τώρα, όχι μετά, τώρα ότι μπορούμε να κάνουμε. Στον καιρό της χάριτος. Τώρα μας δίνεται ευκαιρία να προσευχηθούμε, να πάμε στην εκκλησία, να κάνουμε νηστεία μαζί με τους αδερφούς την ημέρα της νηστείας. Αυτό μας δίνει το θάρρος. Ε, όλη η εκκλησία κάνει νηστεία. Εμένα μου δίνει θάρρος αυτό. Θα κάνω κι εγώ. Θα κοπηλατήσω κι εγώ. Γιατί είμαι κι εγώ μέσα στο καράβι αυτό που είναι τα αδέρφια μου. Αγωνίζονται τα αδέρφια μου. Κοπηλατούν. και εγώ θα κοπηλατήσω. Με δίνει θάρρο αυτό. Την ώρα που είμαι εγώ σε νηστεία είναι και όλα τα αδέρφια. Νηστεύουν. Για ποιο λόγο. Γιατί έχουμε ένα κοινό σκοπό. Για τα τίματά μας. Γιατί είμαστε ακόμα στην έρημο, σε αυτή τη μεγάλη την έρημο. Και έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μα, ο οποίο δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο ο δρόμο. Είναι δύσκολο, αλλά έχουμε τον κύριο μαζί μα. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Έχουμε τον κύριο μαζί μα. Και όταν απογειώθηκε το αεροπλάνο και ήμασταν μέσα μα, που μα έφυγε ένα βάρος. Α, τώρα τι ωραία. Τώρα φεύγουμε. Και τι ώρα θα φτάσουμε, ε, δεν μας ενδιαφέρει. Αφού πετάμε τώρα. Όταν θα εισέλθουμε στην κατάπαυση, πω πω, εκεί δεν θα έχουμε άλλο βάρος, άλλο στεναχώρια. Προβλήματα δεν θα έχουμε. Αρρώστες δεν θα έχουμε. Ηλικία δεν θα έχουμε. Γεράματα δεν θα έχουμε. Τι ωραία, ε. Δάκρυα δεν θα έχουμε. Εδώ κλέμε μερικές φορές. Εκεί δεν θα κλέμε. Θα μας σκου, σκουπογγίσει τα δάκρυα ο Κύριος. Τα οποία μας τα βάζει σε χρυσές φιάλες. Γιατί είναι πολύτιμα. Πολύτιμα. Σήμερα πήγα να ψωνίσω. Εδώ σε κάθε οι Πήγα να πάρω αυγά. Και αυτή η γεια με θυμήθηκε. Πήγα μόνος μου και ήταν μια άλλη για πριν από μένα και ενώ τελείωσε τη έδωσε λέει να σας δώσω λέει, κάτι μυρολόγια. να σας δώσω και κάτι βιβλιαράκια για τα παιδάκια και είπε αυτή η γιαγιά ναι ναι, ναι δώσ' μου και όταν τελείωσα και εγώ μου λέει θες να σε δώσω και εσένα μου λέει αλλά πρέπει να έχεις εσύ λέω ναι εμείς έχουμε γιατί και αυτή η πιστή είναι η γιαγιά και λέω έχουμε Λέει, Έχω τους δίνω για τα παιδιά για να πιστέψουν οι γονεί, λέει. Γιατί σύμφωνα οι γονεί θα δώσουν τα παιδιά μένα, αλλά θα διαβάσουν και για ένα εδάφιο, μπα και ξυπνήσουν. Λέω ναι, γιατί δυστυχώς εδώ στη Γερμανία, δυστυχώς δεν διψάνε πολύ έτσι, για το λόγο του Θεού. Ναι, λέει, δυστυχώ. Ο λόγο του Θεού ακούγεται, κηρύτεται αλλά δεν υπάρχει αυτή η δίψα, αυτό το ενδιαφέρον. Και ποιος θα μιλήσει, θα κηρύξει για το Λόγο του Θεού, για να ακούσει ο κόσμος έξω, ποιος. Είναι πολλοί αυτοί, δεν είναι πολλοί, είναι λίγοι. Με αυτούς τους λίγους εργάζεται ο Κύριος και ευαγγελίζεται ο κόσμο ε. ακούγεται ο λόγο του Θεού. Και σκεφτόμουν να, λέω, κοίτα αυτή η γιαγιά, πρέπει να είναι 80, 80 και. Και όμως και αυτή εργάζεται για τον Κύριο. Να περπατήσει δεν μπορεί, σιγά σιγά είναι. κουτσά, κουτσά, αλλά να, θα σας δώσω λέει και κάτι, είπε στην Κύρια τη γιαγιά πριν. Έχετε λέει, έχετε λέει δυσέγγωνα, όχι έγκονα, δυσέγγωνα λέγεται στην άλλη γιαγιά. Έχω λέει, αλλά είναι δύο χρόνια, τρία, ε, δεν μπορούν να διαβάσουν αυτά. Δεν περάζει, λέει πάρτε από εκείνα. Είχε ειδών εδώ. Και μου λέει, στο τέλος μου λέει, τις νύχτες λέει έχω... Δεν είμαι καλά μου λέει τις νύχτες. Δηλαδή, δηλαδή τι. Λέει, μήπω ε, μήπως φύγω κάποια νύχτα για τον Κύριο. Και δεν είμαι έτοιμη, λέει η γιαγιά αυτή, ε. Δεν είμαι έτοιμη, λέει. Δεν ξέρω, είμαι έτοιμη. Δεν είμαι. Έχω, λέει, πόλεμο. Έχω. Αν φέτομαι. λέω, Τότε λέω να προσευχόσαστε. Και μου λέει, Καλά, λε. Πρέπει να προσεύχομαι. Μα δεν διδάχτηκε αυτό από εκεί που πηγαίνει. Δεν το διδάχτηκε. Μην νομίζετε όλες όλε οι εκκλησίε ε, Ακούγεται από τον Άβωνα, τι πρέπει να κάνει ο πιστός όταν έχει πόλεμο. Το λένε αυτό, το ξέρουν να το πούνε. Το λένε, δε. Οι πιστοί αυτοί τι κάνουνε, είναι σε πόλεμο αλλά δεν ξέρουν πώς να πολεμήσουν. Πώς. Τους πολεμά διάβολος αλλά δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τον πόλεμο. Εμείς, εμείς ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε. Και επειδή ξέρουμε, δεν δικαιολογείται να μην πολεμάμε. Μας έχει δώσει ο Κύριος τα όπλα και να μην ξέρουμε πώς να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό δεν δικαιολογείται σε μας. Στους άλλους, ναι, γιατί δεν ξέρουνε. Έχω όπλο, δεν έχω και πώς, τι θα κάνω, έχω πόλεμο και τι να κάνω. Δεν ξέρει η γιαγιά. Κάποιος με τις το πει, γιατί και που πάει, αυτά που ακούει, τι ακούει εκεί. Εγώ πιστεύω ακούει μόνο για την αγάπη του Θεού. Μόνο για την αγάπη του Θεού. Μόνο αλληλούια. Μόνο δοξολογία. Μόνο γαλατάκι. Γαλατάκι και τίποτα άλλο. Αλλά λόγος του Θεού έχει και στερεά τροφή. Έχει και τη στερεά τροφή. Μας λέει ότι ο Κύριος μας έχει δώσει και μία πανοπλία. Μας έχει δώσει όπλα της δεξιάς και αριστεράς. Να ξέρουμε να πολεμήσουμε. Τον αρχαίο πολεμιστή, ο οποίος ξέρει αυτός να πολεμάει. Ξέρει να μας πολεμάει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε κι εμείς να αμυνόμαστε. Να μην δέχουμε, δέχομαστε όλα τα, τα βέλη, τα πιπυρωμένα τα ρίχνει ο εχθρό και εμεί τα δεχόμαστε. Γιατί. Γιατί ένα όπλο δεν το έχουμε. Την περικεφαλία, της... Την περικεφαλία δεν τη φοράμε. Και βλέπεις μετά ότι ο εχθρός μας έχει ρίξει κάτω. Μας έχει ρίξει κάτω. Τι έχω πάθει. Τι έχω πάθει. Δεν αδερφέ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σηκωθώ. Γιατί. Γιατί άκουσα εκείνο, άκουσα το άλλο και ποιος σου τα είπε αυτά. Ο ψιθυριστής. Και τα δέχτηκες. Τα δέχτηκα. Δεν φορούσες μήπως την περικεφαλαία. Δεν τη φορούσα. Γι' αυτό τα δέχτηκες. Και έπαθε ζημιά και τώρα είσαι κάτω. Και τώρα Τώρα ποιος θα με σηκώσει. Ποιος θα με σηκώσει. Ο Κύριος. Θα με σηκώσει ο Κύριος. Δεν θα με αφήσει κάτω. Θα με σηκώσει και θα μου πει πρόσεξε. Σε έχω δώσει την πανοπλία. Θα τη φοράς όλη. Όχι τη μισή. Όχι μόνο την ασπίδα. αλλά και την περικεφαλαία. Γιατί τα βέλη θα έρθουν εδώ, εδώ μέσα. Και είναι γεμάτο φωτιά. Και γνωρίζομαι με τα βέλη του. Δεν σε αγαπάει ο Θεός. Δεν σε θέλει ο Θεός. Κοίτα πως είσαι. Σήμερα δεν προσευχήθηκες δεν διαβάσει το λόγο του Θεού, μάλλον με το παιδί σου, δεν κάνει εσύ για τη βασιλεία των ουρανών. Και σε όλα λέμε αμήν. Και όταν μα μιλά ο λόγο του Θεού, λέει ο αδεφό πε, αμήν, αμήν. Αλλά όταν μιλάει ο νερό, αμήν, αμήν, και δυνατά αμήν, ναι, έτσι ναι, έτσι ναι, ναι και βλέπει ο άλλο δεν έρχεται στην εκκλησία γιατί τον έριξε κάτω ο πονηρό. Άλλο έρχεται σέρνοντα. Γιατί? Γιατί δεν προσέξαμε. Όλη την πανοπλία του Θεού την φοράμε. Όλη, όχι μόνο τη μισή. Όλη. Και μετά, μετά θα είμαστε φυλαγμένοι. Ό,τι και να έρχεται, ό,τι και να έρχεται. Βέλη, πεπειρωμένα, χειροβοβίδε, βόμβε, δίπλα, αριστερά, δεξιά. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Ξέρετε τι θα λέμε, ζει ο Κύριος και ζει η ψυχή μας. Και να έρχονται τα βέλη, είπα για πίσω μου σαντανά. Ο Κύριος με κάλεσε για τον ουρανό. Δεν με κάλεσε την απώλεια. Μα είσαι έτσι, είσαι αλλιώ είσαι εκείνο, δόξα στον Κύριο. Τι είπε ο Ιώβ, ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Βλασφήμησε το Θεό και πέθανε. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Αυτό θα λέμε. Ο Κύριος θα μας ευλογεί. Αμήν.